Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης και του ελέγχου της οικοδομικής ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου πολεοδομικών και οικοδομικών κανονισμών για μείωση των καθυστερήσεων αλλά και για διαφάνεια στις διαδικασίες. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος κατά την τελετή κατάθεσης του θεμέλου λίθου στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Νάπας, όπου και σηματοδοτήθηκε η έναρξη των εργασιών της πρώτης φάσης βελτίωσης και αναβάθμισης του. Οι κατασκευαστικές εργασίες αρχίζουν λοιπόν από σήμερα και αναμένεται να τελειώσουν τον Μάιο του 2018. Το έργο έχει ένα κόστος περίπου 2.600.000. Σήμερα αρχίζει η υλοποίηση αυτού του έργου και μάλιστα σε μία περίοδο όπου ο Δήμος της Αγίας Ναπάς μπορεί να συνεισφέρει ο ίδιος το δικό του μερίδιο, που είναι το 1/3 του έργου. Η τελετή άρχισε με αγιασμό από τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας Αμοχώστου του Βασίλειο. Ακολούθως, απενεμήθη τιμητικό αναμνηστικό δώρο στον Υπουργό.